Η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Γηπέδου των Περιβολίων σε ένα ακόμη φιλικό προετοιμασίας, καθώς άγνωστο είναι πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. 8 λεπτό της αναμέτρησης, η παλιά που θα γίνει από το Γιαμπερέο Κόλλα με ένα πολύ ωραίο κοντρόλ θα κατεβάσει την μπάλα, θα κάνει και το γύρισμα. Ο Μάναλης στο κοντρόλ, το γυριστό σου την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ρουμπάκη. Στο 20 λεπτό η νέα προσπάθεια και πάλι με τους παίκτες των Χανίων και τον Κόλλα να χάνει μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. 6 λεπτά αργότερα, έξω από τη μεγάλη περιοχή, οι κόντρες ευνοούν τον Κόλλα, ο οποίος σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Μία ακόμη καλή στιγμή για την ομάδα του Σπύρου Μπαξεβάνου. Ελευθεριάδη συνέχεια στο 32, μέσα στη μεγάλη περιοχή, θέλει να γυρίσει. Μπάλα θα στον Καρλίτο, στο σουτ, την μπάλα στο οριζόντιο, δοκάρι εξωστρακίζεται. Κεφαλιά του Κόλλα, μπλοκάρει ο Ρουμπάκη σταθερά. Εκτέλεση κόρνερ για τα Χανιά, η απομάκρυση. Μπάλα δεν φεύγει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σουτ που θα γίνει πάνω από τα δοκάρια, μεγάλη ευκαιρία, μία ακόμη για τα Χανιά. Να δούμε τον Ρότσα, ο οποίος θα κάνει σέντρα. Ωραία, Μαρτσάκης πάνω από τα δοκάρια στο 50 με το ξεκίνημα του θέρμη χρόνου. Κερμενίδης από τα αριστερά, 62 λεπτό, μπαίνει στην περιοχή, το σούτ όμως δεν βρίσκει στόχο. Τέλεση φάουλ, κεφαλιά που θα γίνει από τον Καπνίδη, επέμβαση και στη συνέχεια offside. Ένα ακόμη φάουλ από τον Καλούδη στο 81, η μπάλα θα περάσει εκτός δοκαριών. Στο 89 και πάλι παίκτες των Χανίων, τα κουνάκια του Καπνίδη, το σούτ από τον Μπουτσάκη, μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σκαθυστερήσει του παιχνιδιού, η τελευταία καλή στιγμή για τα Χανιά με το Σκέντζο να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Ολοκένουργια ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι. Μάλλον είμαι πιο πολύ ευχαριστημένος από το πρώτο ημίχρονο, έτσι εκεί που δημιουργήσαμε και κάποιες ευκαιρίες. Φαίνεται ότι η ομάδα ακόμα είναι ασύνδετη, ότι σε πολλά πράγματα υστερούμε και ειδικά στο τακτικό κομμάτι. Έχω αρκετά παράπονα στο τακτικό κομμάτι, ειδικά από το δεύτερο ημίχρονο, έτσι από το δεύτερο 45 λεπτό. Αλλά είναι εντάξει, είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε από το σύνολο τώρα των ποδοσφαιριστών που θα έχουμε μαζί μας και είναι καλό να ξέρουμε τώρα τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε μάλλον, όχι να διορθώσουμε, γιατί βελτίωση τώρα θέλουμε σε αρκετά κομμάτια ώστε να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή. Παρά την καθυστέρηση που υπήρξε, είχαμε ένα ντεμαράζ στη συνέχεια μεταγραφικών κινήσεων. Φαντάζομαι είστε ικανοποιημένος από όλα τα παιδιά τα οποία ήρθαν και δεν είναι μόνο στον αριθμό, ποσοτικά ενώ και ποιοτικά πλέον. Έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, έχουμε ένα τώρα, νομίζω έχουμε ένα γεμάτο ρόστερ για τον ελάχιστο χρόνο που υπήρχε. Νομίζω μπορέσαμε και κάναμε το καλύτερο δυνατό αυτή τη στιγμή, έτσι. Τώρα αυτό που μας μένει είναι η δουλειά και μόνο η δουλειά, να μπορούμε να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Αυτό μας ενδιαφέρει μας. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση εδώ των Χανίων, την ομάδα για τη φιλοξενία. Ναι, πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ένα δυνατό παιχνίδι για μας. Θεωρώ ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είμαστε αρκετά καλά σαν ομάδα, παρόλο που είχαμε και εμείς αρκετές απουσίες όπως του Καϊμακαμούδη, του Λουμπάκη, που ειδικά στο επιθετικό τρίτο δεν μας βοηθήσαν έτσι πάρα πολύ να δημιουργήσουμε. Αλλά σίγουρα όταν παίζεις με μια ομάδα και ειδικά την ομάδα των Χανίων, σίγουρα δεν μπορείς να πάει να πιέσεις και να πρεσάρεις ψηλά. Θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί στην αντεπίθεση, κλείσαμε πάρα πολύ καλά τους χώρους. Να κάνουμε και λίγο έτσι κριτική για το παιχνίδι σαν να ήταν πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι τη χρονική στιγμή, δηλαδή την περίοδο αυτή, είμαστε πάρα πολύ καλά εμείς τουλάχιστον αυτό που είδαμε. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε βέβαια την ομάδα των Χανίων προς Θεού, αλλά είδαμε αρκετά καλά πράγματα. Δεν παίρνουν το αποτέλεσμα, γιατί κοιτάξαμε άλλα πράγματα στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και με ομάδες παραπάνω κατηγορίας είμαστε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τώρα τη διακοπή, περιμένουμε όλοι. Εμείς έχουμε κλείσει 3 μήνες προετοιμασία. Σίγουρα υπάρχει, τι να πω, δεν υπάρχει κάποια στιγμή, θα χαθεί και η όρεξη, προπονήσεις μόνο, φιλικά μόνο, πρέπει κάτι να γίνει έτσι ώστε να μπουν οι ομάδες στα πρωταθλήματα.